Με 12 μαχαιριέ σκότωσε την 73χρονη σύζυγό του 81χρονο στην Αλεξανδρούπολη. Όπω προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση, η γυναίκα φέρει τραύματα στο αριστερό εμιθωράκιο και στην αριστερή τραχυλική χώρα. Το φωνικό όπλο ήταν μαχαίρι και όχι κατσαβίδι, όπω είχε αναφερθεί αρχικά. Ω αίτια θανάτου αναφέρονται οι τρώσει όλων των αγκίων εσωτερικών οργάνων με εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νίκο Κυφνίδη, πρόκειται για μια άγρια πρωτοφανή επίθεση. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στην κουζίνα πεσμένη μέσα σε μια λίμνη αίματο και ο θάνατό τη ήταν ακαριαίο. Δίπλα στο μαχαίρι εντοπίστηκε και ένα ακονιστήρι. Πιθανότατα ο ηλικιωμένο πρώτα ακόνισε το μαχαίρι και μετά το κάρφωσε στη σύζυγό του. Ο 81χρονο, αμέσω μετά την αποτρόπαια πράξη του, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πίνοντα χλωρίνη. Οι αρχέ ειδοποιήθηκαν γύρω στις 9 και 10 το πρωί από γείτονες στην περιοχή τη οδού πλωτίνου Πόλεο, οι οποίοι άκουσαν φασαρία και κραυγές από την κατοικία του ζευγαριού. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 9 και 8 πρώτα λεπτά, γείτονας είδε τον ηλικιωμένο να βγαίνει στο μπαλκόνι και να φωνάζει: Σκότωσα τη γυναίκα μου. Οι αρχέ διεξάγουν εντατικέ έρευνε για να διαλευκάνουν τι ακριβείς συνθήκε και τα κίνητρα πίσω από το τραγικό αυτό περιστατικό. Σύμφωνα με τους περίοικους, υπήρχαν συνεχώ καυγάδε μεταξύ του ηλικιωμένου ζευγαριού, αλλά κανεί δεν περίμενε να φτάσει η κατάσταση στην ανθρωποκτονία.